Γρηγόρης είχε βάλει πραγματικά το μαχαίρι στο κόκαλο, αποκαλύπτοντας ότι πέρδεται μπροστά στην αγαπημένη του. Τον αφήνεις να αερίζεται. Μπροστά σου. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Τώρα φαντάξτε, είναι ωραίο που το ρωτάς, Γρηγόρη. Αλλά προφανώς υπάρχει ένα σεβασμός και σε αυτό το κομμάτι. Ιου. Γρηγόρη. Εσύ. Εγώ τι. Εντάξει, εγώ καμιά φορά κλαίω, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, δηλαδή να πω ψέματα. Και ότι είναι τόσο πρικισμένος που δυσκολεύεται να σημαδέψει σωστά. Άντρας είμαι, πιτσιλάω. Όχι, Γρηγόρη, δεν με σέβεσαι. Εγώ, το άλλο. Εσύ όμως το... Μα... Δεν πάει μόνο Μα του. Τι να κάνουμε, είμαστε πρικισμένοι, κυρία μου. Λίγο κοντρόλα, ρέτο. Τόσο καιρό δεν ακούγαμε ότι υπήρχαν κόντρες και φαγωμάρα στην ομάδα του παραπέντε. Επιτέλους, βρέθηκε κάποια που έσπασε και είπε όλη την αλήθεια. Έχουν γίνει παρεξηγήσεις, έχουν γίνει λόγια, έχουν γίνει αδικίες, έχουν γίνει διάφορα πράγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Εγώ όταν γυρνάω πίσω και θυμάμαι, τα ξεχνάω. Αλλά μερικά τα κρατάω κιόλας. Αν δεν πρέπει, θα το δούμε, θα το δείξει η ζωή. Γιατί αποκάλεσε κακούρουχους το Φώτη και τη Μαρία η Ρούλα Κορομιλά? Συγγνώμη, παρουσιαστές μου, αλλά το δίκιο είναι δικό της. Είναι τώρα πράγματα αυτά. Να κάθεστε να απογετίζετε το πορτρέτο της. Δεν υπάρχει πιο αστεία ιστορία από αυτή που διηγήθηκε η Μπίκη Σταυροπούλου όταν την επομένη της πρεμιέρας του Ισοτοτέρη μου δεχόταν το ένα τηλεφώνημα μετά το άλλο για συνεντεύξεις και πίστευε ότι της κάνουν πλάκα οι φίλοι της. Σε δύο λεπτά ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Κυρία Σταυροπούλου, είμαι ο Τάδε από την... Τάδε εφημερίδα. Λέω, ναι, και τι θέλετε? Λέει, συνέντευξη κι εσείς. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται εσείς. Αυτός είχε πάθει λίγο άνθρωπος, αλλά εντάξει. Ναι, λέω, θα σας πάρω, το κλείνω. Κωμικός είναι, μπράβο της. Σας μιλάω ειλικρινά, χτυπάει στο καπάκι επόμενο τηλέφωνο. Λέω, ναι. Λέει, κυρία Σταυροπούλου, μετά δεν πτάνε. Και λέγω, συνέντευξη, συνέντευξη. Λέει άλλη, ναι. Έλα ρε παιδί μου, μη με σκάς, έλεγα εγώ. Λέει, ναι, λέω, και πού βρήκες το τηλεφωνάκι μου? Λέει, η κυρία Παγώνα. Λέω, Παγώνα, ναι, έγινε, λέω, γεια, το κλείνω. Και με ξαναπαίρνουν άλλο ένα τηλέφωνο, το σηκώνω πάλι, λέω, τα γνωστά, ξέρω, ναι, θα δω λίγο το καρνέ μου και αν προλαβαίνω, και το κλείνω. Παίρνω μόλις το κλείνω αυτά τα τηλέφωνα, το παιδικό μου παρεάκι έναν-έναν και μου ορκίζονται όλοι ότι δεν ήταν αυτοί. Δεν είμαστε εμείς. Και το κλείνω και παίρνω στο Μέγκα και λέω, γεια σας, την κυρία Παγώνα, και βγαίνει κυρία Παγώνα. Ήταν υπεύθυνη. Είναι. Η Αγλαία Παγώνα. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω κάτι, ένα από τους τέσσερις ήμουν κι εγώ. Αλήθεια, που την είχες πάρει για συνέντευξη. Για την εφημερίδα Ακρόπολη τότε. Εμένα μου παθαίνει το κάτω. Ποιος του είχε την Ακρόπολη τότε? Λέω, που μιλάει έτσι. Ποιος του είχε την Ακρόπολη τότε? Η Νίκη Κουντουμινάς. Άντε, αλήθεια, με τι διευθυντή? Ναι. Το γύρο Δημητρίου, Μιχάλης Δημητρίου λεγόταν ο διευθυντής μας. Μάλιστα. Πάντως μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Γρηγόρης με όλα αυτά. Μου φάνηκε πολύ. Δηλαδή, ξέρεις το να πεις, ας πούμε, είμαστε και πρικισμένοι. Αυτό, ναι. Σαν το έξυπνο λάστιχο που κάνει. Ότι δεν μπορεί να στοχεύσει. Είναι το Γρηγόρη, το έξυπνο λάστιχο. Δεν μπορεί να. Εντάξει, προσκυνώ.